Είναι η στιγμή που η 31χρονη γυναίκα που την περασμένη Κυριακή φέρεται να σκότωσε τον πρώην σύντροφό της οδηγείται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Συγγενείς του άτυχου 59χρονου άνδρα πέφτουν πάνω της και την χτυπούν με μανία. Δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο αγαπημένος φίλος, αδερφός και πατέρας έχασε τη ζωή του από μία μαχαιριά. Ο αδελφός μου ήταν ένας άνθρωπος που δεν φοβότανε ούτε θεούς ούτε δαίμονες. Τον μαχαίρωσε και τον έστειλε στον άλλο κόσμο, καταδικάζοντας τα παιδιά της τα ίδια, να μείνουν σε ένα ίδρυμα, ορφανά. Τελικά, με την παρέμβαση των αστυνομικών, η 31χρονη καταφέρνει να ξεφύγει και οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης για να δικαιολογήσει τις πράξεις της. Ο συνηγορός της, Κωνσταντίνος Κουτρουμπής, περιγράφει καρέ-καρέ στην κάμερα της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης τι ισχυρίστηκε. Ο ισχυρισμός της κατηγορουμένης ήταν ότι δέχτηκε επίθεση, ξυλοδαρμό, με ένα μαχαίρι που ήταν εφοδιασμένο για άλλο λόγο. Είχαν τσακωθεί το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, το κρατούσε ακόμα μαζί της, όταν της επιτέθηκε το χρησιμοποίησε για να αμυνθεί με τα αποτελέσματα που γνωρίζετε. 10 λεπτά πριν καταλήξουμε στο θλιβερό αυτό αποτέλεσμα, είχαν λογομαχήσει σε ένα βενζινάδικο λίγο πιο μακριά από το χώρο που έμενε, κάτι παραπήγματα, στα οποία διέμενε με τον σύντροφό της η κατηγορουμένη. Για να τον εκδικηθεί από τις ηρωνίες, τις προσβολές και όλα αυτά που δημήθησαν κατά τη διάρκεια του καυγά, έβγαλε ένα μαχαίρι που είχε για προστασία στην τσάντα τη συνέχεια, γιατί διέμενε στο δρόμο, δεν είχε σταθερό κατάλημα, στο νεκροταφείο, σε περίπτωση που κάποιος της επιτεθεί να είχε να προφυλαχθεί. Έβγαλε το μαχαιράκι και του έσκασε το λάστιχο. Φυγέ για να πάει στο δωμάτιό της, σε αυτό το δωματιάκι. Την ακολούθησε όταν κατάλαβε ότι είχε σκάσει το λάστιχό του, την ακολούθησε να τη ζητήσει το λόγο, της επιτέθηκε. Αυτή ούτε καν είχε προλάβει να αφήσει ούτε το τσιγάρο που την είχε προμηθεύσει, ούτε το μαχαίρι. Μπήκε στη μέση ο σύντροφός της, έφαγε κι αυτός μία μαχαιριά. Μία μαχαιριά και έξω ήταν, παιδιά. Τα παιδιά του 59χρονου άνδρα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός από μία μαχαιριά. Όπως βρέθηκε στο συμβάν, 8 και 2 την κάλεσε για να τη πει μα παίξουν. Και 8 και 10 κάλεσε μόνος του το ΕΚΑΒ. Έχω το τηλέφωνό του. Μέσα σε 8 λεπτά τελειώσανε όλα. Γιατί κράταγε αντικείμενο αιχμηρό. Και μόλις πήγε στο σημείο, του σκίσαν τα λάστιχα. Για να μην φύγει. Γιατί ο μπαμπάς μου είχε κότσια. Ο μπαμπάς μου μαχαιρωμένος θα φεύγει μόνος του να πάει στο νοσοκομείο. Είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν μίσησε κανένα. Ακόμα και την Άννα Μαρία που του στέρισε τα παιδιά του, που ήταν ό,τι πιο πολύτιμο είχε. Δεν τη μίσησε ποτέ. Πάντα προσπαθούσε να τη βοηθήσει. Και αυτό ήταν το ευχαριστώ. Εγώ δεν πιστεύω να είχε τόση δύναμη. Αλλά όμως δεν ξέρω κιόλας, μάλλον τον ευνηδίασε, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να τον καταφέρει. Μετά το τέλος της απολογίας, οι αστυνομικοί την φυγαδεύουν από την πίσω πόρτα. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε η 31χρονη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το θλιβερό περιστατικό συνέβη έξω από το κέντρο αστέγων του Ηρακλείου.